Από τον Εύρο και ειδικότερα από το Δήμο Αλεξανδρούπολης ξεκινούν την 5η 6 Απριλίου οι αεροψεκασμοί προνυμφοκτονίας για την καταπολέμηση των κουνουπιών από συνεργεία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων για την καταπολέμηση των κουνουπιών ήταν και στο επίκεντρο σειράς συσκέψεων που συγκάλεσε τις τελευταίες ημέρες ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος στην Κομοτηνή. Ιδιαίτερα εξετάστηκαν οι εξάρσεις της όχλησης από τα κουνούπια που σημειώθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων και της απότομης αύξησης της θερμοκρασίας που παρατηρήθηκε πέρυσι το καλοκαίρι. Όπως επισημάνθηκε σε όλες τις συσκέψεις, πάρα πολλές εστίες κουνουπιών εμφανίζονται κάθε χρόνο μέσα σε οικισμούς, σε αυλές, σε εγκαταλειμμένα υπόγεια και αποθήκες, σε μη εγκεκριμένες κατασκευές αποχέτευσης και άλλα, σε σημεία δηλαδή που είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να επέμβουν τα συνεργεία της περιφέρειας. Φέτος η περιφέρεια εξασφάλισε περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ για το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα γέφυρα που εφαρμόζεται μεταξύ του τελευταίου τριετούς προγράμματος που ολοκληρώθηκε πέρυσι και του επόμενου που έχει ήδη δημοπρατηθεί. Ξέρετε ότι υπήρχε ένα τριετές πρόγραμμα το οποίο έχει λήξει. Υπάρχει ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο τρέχει περίπου στα 12 εκατομμύρια και αφορά πάλι την επόμενη τριετία. Εδώ ανάμεσα λοιπόν στις δύο αυτές συμβάσεις υπάρχει το πρόγραμμα γέφυρα, έτσι λέγεται, για να μην μείνει η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη χωρίς τους ψεκασμούς τους οποίους θα πρέπει να κάνει για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Ήδη έχουμε ξεκινήσει και ξεκινάει αύριο στην Αλεξανδρούπολη, στο Δέλτα του Εύρου, η εναέριοι ψεκασμοί και από την επόμενη εβδομάδα, επιτρέποντας βέβαια του καιρού, θα ξεκινήσουν και τα συνεργεία σε όλο το μήκος και πλάτος της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στόχος είναι να υπάρξουν καλύτερα αποτελέσματα και να περιοριστούν τα κουνούπια. Για το λόγο αυτό προγραμματίστηκε να ξεκινήσουν νωρίτερα φέτος οι ψεκασμοί. Ευελπιστούμε ότι και πρέπει να πάμε καλύτερα. Βέβαια αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το πρόγραμμα το οποίο εκτελείται. Υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν. Αλλά θεωρώ ότι τουλάχιστον θα ξεκινάμε νωρίς και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε εντός εισαγωγικών, δεν πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να τα εξαφανίσουμε, αλλά τουλάχιστον να τα περιορίσουμε για να είναι υποφερτό, αν θέλετε, και τα καλοκαίρια μας στον Εύρο. Την ίδια ώρα, παρά την αυξημένη όχληση σε συγκεκριμένες περιοχές, τα ανθρώπινα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ήταν ελάχιστα, μόλις 5 συγκεκριμένα πέρυσι, γεγονός που οφείλεται στους στοχευμένους ψεκασμούς που διενεργούνταν σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέγονταν σε πραγματικό χρόνο από το σύστημα παρακολούθησης του ιού.